Ακούσαμε την ανάλυση του Χένικ Μπέρκ, πάμε τώρα να ακούσουμε την ανάλυση του Λούι Πατσαλίδη. Το πρώτο ημίχρονο της Ομόνιας ήταν εξαιρετικό. Είχαμε τεκατελικές προσπάθειες. Νομίζω φέτος ήταν η πρώτη φορά που έκαναν τόσες τεκατελικές προσπάθειες. Ήταν λίγο άτυχη στο φίνιση, αλλά είναι πάρα πολύ καλό ο τερματοφύλακας του εθνικού άθλημα. Δηλαδή έκαναν τρεις αποκρούσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Νομίζω όμως ότι τη διαφορά είναι καμία την ομάδα, είναι στο Ζιονίση. Σήμερα για την Ομόνια. Ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που η Ομόνια έπαιξε με τόση ταχύτητα μπροστά. Ναι. Συμφωνείς. Ήταν λίγο βέβαια οι αλλαγές, οι πάσες τους, το passing game, οπότε νομίζω ότι έκαναν τουλάχιστον επιθετικά το καλύτερο τους παιχνίδι. Ναι, στάθηκε και ο Χένιν Μπέρκ στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του ουσιαστικά. Και Πανίκο, έτσι να βάλουμε και τον Πανίκο στην κουβέντα μας. Είναι ο προπονητής της ομάδας. Ναι. Ναι. Κοίτα, η Ομόνια παίζει με τον Τίσκερο και τον Τσέχοβιτς μπροστά στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Κάπου είχε αδικηθεί ο Τίσκερο. Από τη στιγμή που φεύγει ο Γιόρτιν Γκόμεθ από μέσα και παίζει ο Ντίσκερ με τον Πασιρού, αυτομάτως η Ομόνια δένει και καλά και έχει και περισσότερη ταχύτητα. Πάει ο Τζονί στο αριστερό άκρο, παίζει ο Παπουλής λίγο πιο πίσω και για μένα ο Τζονί είναι ο καλύτερος παίκτης σήμερα στο παιχνίδι και συνδυάστηκε πάρα πολύ καλά με τον Παπουλή και ήταν αυτά τα στοιχεία που της έλειπαν. Να φτιάξει φάσεις, αυτό λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Άρα συμφωνείς με τον Λούι. Ασφαλώς και συμφωνώ. Και πρέπει να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο Τζονίς να πάρει περισσότερο χρόνο και ο Γιόρτιν Γκόμεθ να ξεκουραστεί λίγο. Και είναι ευκαιρία τώρα που υπάρχει διακοπή, δεν είναι διεθνής, είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Και νομίζω ότι η Ομόνια έχει αναπνεύσει, έχει κάνει το καλύτερο της παιχνίδι επιθετικά, είναι η πιο παραγωγική Ομόνια που έχουμε δει. Αλλά ένα μάτσο είναι τρεις βαθμοί, χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια. Λούι, τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια η Ομόνια? Να βάλει μπάλα μέσα στα δίχτυα, ρε φίλε. Για να μην φάει γύρι. Κοίτα, πέρσι το 1-0 ήταν το αγαπημένο μας. Θεωρώ ότι πάντα η Ομόνια, και πέρσι και προπέρσι, τούτη την περίοδο πάντα έκανε την Αντζηλιά. Νομίζω... Δεν περίμενες την Αντζηλιά. Ναι, ίσως κάπου μέσα στο Δεκέμβρη, αλλά έκανα την λίγο πιο νωρίς. Νομίζω φταίει και το κομμάτι το διοικητικό. Περίμενε, γιατί περίμενε στο Δεκέμβριο που ήταν αυτό για το μελομακάρονα, για τους κουραμπιέδες, ας πούμε. Πόσες ομάδες πέφτουν φέτος? Μάλι ξέρεις, ή τα ζεφέραμε τώρα. Νομίζω φτιάχνουν τέσσερις, ναι. Και πέφτουν δυο. Ναι. Γιατί? Τι εννοείς γιατί? Να παραπάνω οι ομάδες τη. Ναι, αυξάνονται την επόμενη χρονιά. Επιστρέφουμε στις 14 για την επόμενη τριετία. Αυτή η απόφαση υπάρχει. Ποιος την πήρε, ποια τη μόνη τηλέφωνο. Συμφωνείς. Γιατί. Να σου πω, περίμενα. Για να ξεκινήσουμε να πιάνουμε τηλέφωνα, θα λέγαμε. Γιατί να κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε το πράγμα με 10 ομάδες. Με 10. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω Πανίκο συμφωνεί απολύτω. Πάμε χρόνια. Εγώ χρόνια το λέω. Εγώ θέλω 10 πρώτη ή 10 δεύτερη επαγγελματικέ ομάδε. Ένα λεπτό. Πέρσι ήταν καλό το πρωτάθλημα μα. Τι πότε ήταν καλό, αλλά πρέπει να γίνει καλύτερο. Γιατί να μην το κάνουμε καλύτερο. Για απόψη. Ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να κάνουμε τρεις εκπομπές. Έχω χρόνο, μπορούμε να. Να ρωτήσω κάτι. Ο Πανίκος δεν έχει και μικρόφωνα. Ενό στάρα, α πούμε. Μιλά και δεξιά ή αριστερά. Μάλιστα, κάτι έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε. Για πες μου, την Ομόνια την περιμένες, έτσι? Σήμερα ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια σε ρήπο. Δεν έπαιξε καλό ποδοσφαίρα, οπότε είπαμε, είχα πει και εγώ καμία. Πρέπει να παίξει λίγο. Δεν γίνεται να ξεχάσαν το ποδοσφαίρο μέσα σε τρεις μήνες. Είπες ότι το διοικητικό έπαιξε ρόλο. Ναι, νομίζω. Ξέρεις, υπερηρέωσε ατμόσφαιρα. Ναι. Εντάξει, επηρεάζει. Επηρεάζει. Εξωγενείς παράγοντες. Άμα να ακούσεις εσύ, ας πούμε, ότι ξέρεις να αλλάξει η διαχείριση, και εσύ σαν αβεβαιότητα, δεν ξέρεις να γίνει, ποιος είναι να χτυπήσει. Επηρεάζει σε ψυχολογικά. Γιατί όμως να υπάρχει αβεβαιότητα? Δεν ξέρω γιατί να υπάρχει αβεβαιότητα. Επηρεάζει σε ψυχολογικά πάντως. Δηλαδή, νομίζω ότι έπαιξε τον ρόλο του. Και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά τώρα που θα μείνει ο Παπασταύρου, θα το φέρει στην εκπομπή. Τον Παπασταύρου, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Να σου λύσει όποιες απορίες μπορεί να έχεις. Κοίτα, έρχονται όλοι οι προέδροι των ομάδων σε μια εκπομπή μαζί και οι 12, όπως είναι, 14. 12. 12, φέτος 14 του χρόνου. Εξασπάτε, ρε, οπότε να σου πει. Επέζεσαι σέντερφορ, αν θυμάμαι καλά. Λέμε, βέβαια, είμαι ο Στράικερ. Πώς κρίνεις το σέντερφορ της Ομόνιας?
λίγο πίσω ο Τσέποβιτς. Εγώ θέλω το center-for μου να ήταν όπως ο Ράουφμαν, όπως ήταν ο φίλος. Είναι άλλο στυλ όμως, ο Ράουφμαν είναι ο γρήγορος. Εγώ τι θέλω για center-for. Ακόμα και το φίλο μου το Μανίκο το Ξουρουπ. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, νομίζω ότι. Συγγνώμη, σου είπα δεν μου στείλει με τον Ράουφμαν. Ναι, ρε φίλε, αλλά μαζί του και όμω θυμάσαι να μεγαλώνει. Ω ναι. Στυλ προτιμά το Σέντερφορ Τρισκόσκι από το Σέντερφορ Ντάρπι Σάια. Όχι, προτιμά το Ντάρπι Σάια. Επειδή είναι κίλερ μέσα στην περιοχή. Ναι. Άρα όχι το γρήγορο. Ο Ράουφμαν ήταν και κίλερ μέσα στην περιοχή. Ναι. Ίσως είναι ταχύτητα. Δεν θυμάσαι την κούρσα με στο Τσίριο. Ναι. Λοιπόν, αλλά αν είχα έφτια λέξω μεταξύ Ντάρπι Σάιαρ και Τρισκόφσκι, θα έφτια λέγανε Ντάρπι Σάιαρ. Αρέσκει μου παραπάνω το στυλ. Ο Τζονίς τι πρόσφερε στην Ομόνια. Την ταχύτητα που, έθελε, που θέλει η Ομόνια. Πάρα πολλά ταχύς, εγκοφτή τρίπλα του. Σήμερα ήταν τζάτυχος που είναι βαλενγκόν. Αν με επιτρέπεις, ναι. Σουτάρει. Ναι, ναι, η Ομόνια δεν είναι καμία σουτ. Δεν είχαν μέσα. Θυμάσαι, Μανίκο, τούτο ήταν ένα θέμα για την Ομόνια. Ήταν μειονέκτημα για την Ομόνια. Διαχρονικά. Αφουσιάζει το σούτ. Ναι, δεν είχαμε τόσο περιοχή. Σήμερα έκαμε 2-3. 2-3 σούτ. Μπορεί να κάνει παραπάνω. Στο πρώτο μήκρο μπορεί να κάνει 3. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γίνει να του τριπλάρει ο Λούτσι να μπει με στην περιοχή. Να απειλήσει όμω από μακριά για να ανοίξει η άμυνα. Η Ομόνια δεν το έχει αυτό το στυλ απειλή. Δηλαδή, θέλει το Μέση. Φλεγόμαι του Ρονάλτο. Περίμενε, λε τώρα. Σα θα σε απογοητεύσω, αλλά θεωρώ ότι ο Ρονάλτο. Είναι πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Μαζί σου. Αλλά θέλει ένα Μέση, α πούμε, στην ομάδα σου. Ποιο γάμπο θέλει ένα Μέση στην ομάδα μου. Νομίζω ότι. Ο Λουίζου, γιατί είναι κάτω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω αν κάτω. Δηλαδή, σήμερα μου έδειξε ότι ήταν κάτω. Ναι, αλλά αν το συγκρίνουμε με τον Λουίζου τον περσινό, είναι ο ίδιο. Έχουν όλα να κάνουν νομίζω θέμα με την ψυχολογία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, σε ποια κατάσταση είναι ψυχολογικά. Ο ποδοσφαιριστής, γενικότερα οι αθλητές, θέλω να πω το 50%, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η ψυχολογία. Άμα δεν έχει καλή ψυχολογία, θα μπορείς να αποδώσεις. Να μπορείς να αποδώσεις το 100%. Ναι, που χρειάζεται. Δεν μπορώ να πάω στις προπονήσεις. Είναι για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού του ποδοσφαίρου, η ψυχολογία. Ναι. Ο αθλητικός ψυχολόγος, ο οποίος μπαίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ για χρόνια ολόκληρα δεκαετίες συζητούσαμε για ψυχολογία. Και ενώ το λέγαμε, θεωρεί τον ταμπού. Φίλε, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Γενικά, αν έχει κάποιο θέμα, είναι πολύ καλό να πάει σε έναν ειδικό να σε βοηθήσει. Δεν πρέπει να ανταμπούν. Τώρα που υπάρχουν οι αθλητικοί. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρεις, πιο παλιά που έβλεπε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν πολλά κάτω. Δεν ξέρεις όμως σπίτι του ήταν που έγινε. Και τα φώτα της δημοσιότητας τώρα είναι τόσο. Επίσης πολλά επικίνδυνο πράγμα. Και πρέπει να σε βοηθήσει. Σε μια τρυφερή ηλικία των 17-16 χρονών. Και πιο μεγάλη στα υπόλοιπα. Δεν είναι μεγάλη ηλικία οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Άμα πέσει πάνω σου δώσει δημοσιότητα, πρέπει να μπορεί να το διαχειριστεί το πράγμα. Αν είσαι στην ευκαιρία να πει κάτι του Μπέρκ, τι θα του έλεγε. Νομίζω ότι ο Μπέρκ ξέρει. Δεν χρειάζεται να του πω κάτι. Α, ξέρει. Εγώ είμαι Μπέρκ. Φαν. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Επειδή άνοιξε το αγαπημένο μου το Χαμπέρκερ. Ναι. Καλό, ναι. Το σκέφτηκα έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Αστέρο ξέρει το όμως. Νομίζω ότι θεωρεί αθλητικά. Οπότε. Α, εντάξει. Μέχρι που νομίζω ότι να φτάσει η Ομόνια φέτος. Κοίτα, μα έτσι. Νομίζω ότι ήταν τσάμια στο τέλος η Ομόνια. Να βρει τα πατήματα της και θα είναι μαζί με τον ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, τον ΑΠΟΕΛ, την Ανόρθωση. Καλά, περίμενε. Ένα λεπτό, μα σου λύσει τις ομάδες. Τον Άρη. Ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης. Νομίζω ότι έναν τσάμια κοντά. Πού το βάζεις τον Άρη. Εάν ο Άρης είχε λίγο παραπάνω κόσμο, θα σου έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει μέχρι τέλους. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να αντέξει. Μακάρι να αντέξει. Εγώ θέλω ομάδες όπως είναι ο Άρης να είναι δυνατές να διεκδικήσουν. Σήμερα, έτσι όπως είναι ο Άρης, θα σε σοκάρει να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όχι, καθόλου. Να τον τα πεις του Λιάσου του Λουκά σε λίγο να τον έχουμε μαζί μας στο Skype. Οπότε να μπορείς να του κάνεις και καμιά ερώτηση να θέλεις. Ναι, ναι, ναι. Θες να πάμε στην ανόρθωση. Έχει πολύ καλό center for Άρης. Ναι. Ποιον? Το Στεπίνσκι. Το Στεπίνσκι. Ναι. Έθελε τον Τζιομόνια γράφτηκε. Σοβαρά. Έτσι, Ελέα, το καλοκαίρι. Στην Ιταλία. Δεν το άκουσα. Ναι, όχι, εντάξει. Τώρα που πάμε. Ανόρθωση. Πάμε να ανόρθωση. Τιμούρ.
Τιμούρ. Τι. Είσαι φαν του Τιμούρ. Αρέσει και με τον Τιμούρ, ναι. Ποιο σου αρέσει και παραπάνω, Τιμούρ ή ο Βάρτα? Τζιφκιό μου λέγανε.